να ψηφίσει Κυρανάκη μόνο αν συμφωνεί με όσα λέει ο Κυρανάκης δημοσίως και με αυτά που εκφράζει, διότι η δική μας αποστολή είναι να εκπροσωπούμε τον κόσμο που μας στέλνει στη Βουλή. Άρα λοιπόν, αν θέλει να δυναμώσει τη δική του φωνή, πρέπει να ψηφίσει Κυρανάκη. Καταρχάς, συνολικά σαν κυβέρνηση, τα λάθη μας τα παραδεχόμαστε. Νομίζω ότι αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο λάθος το οποίο έχει συμβεί αυτά τα 4 χρόνια είναι η όλη κατάσταση που επικρατούσε στους σιδηρόδρομους και οδήγησε στο δυστύχημα των Ντεμπών. Ένα δυστύχημα το οποίο πρέπει να πάρουμε πολύ γερά μαθήματα για να μην ξανασυμβεί ποτέ. Η ψηφιοποίηση του κράτους. Αυτοδυναμία για να μπορούν να υπάρχουν γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις χωρίς δικαιολογίες, καθυστερήσεις, τις οποίες όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει να φέρνουν οι κυβερνήσεις συνεργασίας. Μακαρόνια με κιμά. Στις εκλογές είναι ένα μαύρο κράνος το οποίο έχω πάρα πολλά χρόνια από τα φοιτητικά μου χρόνια και το οποίο με ακολουθεί τις μετακινήσεις που κάνουμε αυτές τις μέρες με μηχανή και τα προλαβαίνουμε όλα, κινούμαστε με μηχανή. Και παρόλο ένα παλιό κράνος, λίγο φθαρμένο κλπ. Είναι το γούρι μου και δεν το αποχωρίζομαι ποτέ. Να μου ζητήσουν 5 αριθμούς για τον Τζόκερ. Γύρω σε 7.30 το πρωί, γυρνάω γύρω στις 1.30-2 παρά το βράδυ. Δεν θα το περίμενα, δεν το έχω καθόλου έτσι στο μυαλό μου. Εννοείται ότι ό,τι επιλογή θα θέλει να κάνει στο μέλλον θα τη στηρίξω, αλλά δεν θα την παροτρύνω να κάνει πολιτική. Εκτός πολιτικής. Το μέρος μακράν και το απόλαυσα πολύ τα χρόνια της καραντίνας είναι η παραλία του Αλίμου, μιας και σε αυτή την περιοχή μένω, η οποία ειδικά το χειμώνα σου προσφέρει μια πολύ μεγάλη ηρεμία. Μια βόλτα στην παραλία του Αλίμου το απόγευμα, ακόμα και χωρίς παρέα, σου αδειάζει το μυαλό και σου φέρνει ηρεμία. Με το Μίλτο Χατζηγιαννάκη θεωρώ ότι τα λέμε πολιτισμένα και ανθρώπινα. Έχουμε συνυπάρξει κάποια καλέσματα στην Κύθνο, το αγαπημένο μου νησί, και τον πάω πολύ, είναι ωραίος τύπος.